Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου στη γιορτή πατάτας που έγινε στην Άξο. Κάτοικοι και τουρίστες έφαγαν καλομαγειρεμένα φαγητά με πατάτες και παρακολούθησαν παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα. Ζωντανή παραδοσιακή μουσική και αμέτρητα πιάτα με πεντανόστιμες πατάτες που μαγειρεύτηκαν με πολλούς τρόπους απόλαυσαν κάτοικοι και τουρίστες τη γιορτή της πατάτας που έγινε στην Αγία Άννα της Νάξου. Καρφίτσα δεν έπεφτε στην εκδήλωση, ενώ τα δωρεάν πιάτα με τις ονομαστές πατάτες Νάξου έγιναν ανάρπαστα καθώς ο χορός άνοιξε την όρεξη. Είναι περίπου οικολογικό, είναι στη γεύση πάρα πολύ καλό και πιστεύω ότι είναι και φτηνό στον καταναλωτή. Ο κόσμος και ειδικά οι Έλληνες πρέπει να στραφούν στα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα. Κάθε χρόνο εδώ πέρα τη μαγειρεύουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Θα δεις εδώ πέρα οι χρυσοχέρες, εδώ είναι αξιότητες. Στη γιορτή της πατάτας βραδεύτηκε ο γραμματέας της ελληνικής κοινότητας των Βρυξελών, Γιώργος Μάλιαρης, για τις δράσεις που αφορούν την προώθηση της ελληνικής γαστρονομίας. Η πατάτα καλλιεργείται από το 1700 και όπως καταλαβαίνετε σήμερα γίνεται 312 ετών. Η βραδιά έκλεισε με πολύ χορό και φαγητό, καθώς οι περισσότεροι διπλοσερβιρίστηκαν, δίνοντας ραντεβού του χρόνου στην Άξο για την επόμενη γιορτή πατάτας.